Η αρχοντούλα διαβάτη, γράφει, αφηγείται, ανακρέπει. Και να ανέτρεπε μονάχα τη σειρά της αφήγησης. Η δική της έννοια της ανατροπής αγγίζει ακόμη και γεγονότα που δίνονται σαν πραγματικά στο πλαίσιο του μύθου της. Με απόλαυση παρακολουθούμε ακόμη και το ίδιο το παρελθόν να απειλείται με ανατροπή. Πώς θα μπορούσε αλλιώς? Πόσο βέβαιοι είμαστε ότι το παρελθόν δεν αλλοιώνεται κάθε φορά που έρχεται απρόσκλητο στη μνήμη μας? Στο δίηγμα που δίνει στη συλλογή τον τίτλο της, κλειδί για την ανάγνωση του βιβλίου, η αφηγήτρια εξομολογείται ότι πρώτα αφουγκράζεται τον εαυτό της και στη συνέχεια εμπιστεύεται τα συμβάντα του παρελθόντος στους αναγνώστες της. Και ανάμεσα στις δύο διαδικασίες αλλάζει ή και επινοεί ξανά το παρελθόν, όπως αναγνωρίζει η ίδια, ενώ απονέμει στην ηρωίδα της το δικό της χάρισμα για μια αφήγηση που ρέει, παίζοντας διαρκώς με το χωρόχρονο. Ένα ταξίδι διακοπών σε χώρο που είχαν ξαναπάει, το ίδιο δωμάτιο που τους δίνουν τυχαία. Φαντάσου σύμπτωση, γράφει. Υπάρχουν όμως συμπτώσεις όταν η αφηγήτρια αναλαμβάνει το ρόλο του πεπρωμένου. Δεξιοτέχνης της αφήγησης, η αρχοντούλα διαβάτη βοηθά τη νέα ιστορία να εγκυβωτήσει την παλιά και η αφηγήτρια, εξοδηγητική αλλά στο πλαϊνό δωμάτιο, δεν διστάζει να επενδύσει με λυρισμό τις αναμνήσεις των ηρώων της, καθώς κοντά στη θάλασσα η αφήγησή της γίνεται κουτί της ανάμνησης, φτιαγμένη με παλιά κοχύλια. Καλή επιτυχία! Το επώδυνα ειδονικό πράγμα της μνήμης, η δεύτερη σειρά φωτισμένη και με ισχυρές αντώσεις νοσταλγίας και του χρόνου που την καταδυναστεύει, αποτελούν το θεμελιώδες συγγραφικό καύσιμο της αρχοντούλας Διαβάτη. Σε αυτήν τη νέα χρονογραφική υφής και ύφους συλλογή πεζών με τον τίτλο «Σκουλαρίκ στη μύθη». Αμφότερες οι έννοιες του χρόνου και της μνήμης εκπορεύονται από το τραύμα γέννησης. Και εδώ σημαίνω το δίηγμα «Το ταξίδι στην πόλη», λόγω χάρη. Το τραύμα έχει μια κοινή αναφορά και μου χαϊδεύει τα μάτια της ψυχής μου. Και διαβάζω από το δίηγμα αυτό. «Συνειρμή από αγχωμένα πρωινά να τρέξω στην εκφώνηση της υπόθεσης, να πω συζητείτε ασκούμενοι σε ένα επάγγελμα διάφορο και σκοτεινό, καθώς έπρεπε να περιπενηθώ μέσα στους καρκικούς διαδρόμους μέχρι να βρω την αίθουσα του ακροατηρίου και να κρατήσω την υπόθεση που δεν ήταν καν δική μου. Δικές μου υποθέσεις με κλιμακούμενες απαιτήσεις από συναλλαγματικές και παρόμοιες μικροδιαφορές. 7 περασμένες ξεκινήσαμε και εμείς απόψε στις 7, αλλά με σκοτάδι νύχτας και όχι ξημερώματος ξεκινήσαμε. Το γεγονωτικό τραύμα εκ νέου επανέρχεται και αναδύεται επικυροτρόπως στα σύντομα αυτά τα εμπολείς αναστοχαστικά και ταυτόχρονα διεισδυτικά κοινά. Επανέρχονται ως κεντρική θεματική στην προσπάθεια του γράφοντος να διαχειριστεί το «εν κόσμο είναι», μαζί και κάθε ψυχική επένδυση που η ανθρώπινη κατάσταση βιώνει ως απαραίτητο συστατικό της κατά μόνας ύπαρξης, αλλά και της συνύπαρξης με τους άλλους. Όπως και η ηρωίδα του τελευταίου πεζογραφήματος της συλλογής. Έτσι και η Διαβάτη κοιτάει τις φωτογραφικές μνήμες του παρελθόντος, αλλά φωτογραφίζει και το αστικό σαλονικιώτικης υφής το πιο συχνά παρόν, σχολιάζοντας τα κεκλειμένα του επίπεδα. Έντονη σε πολλά τι γίνονται είναι η έννοια της συλλογικότητας. Το γεγονός ότι οι ήρωες επιζητούν να συνυπάρχουν και να παίρνουν δύναμη, ομορφιά και ζωντάνια, ανήκοντας σε μικρά ή μεγάλα σύνολα. Αυτά εξακτηνώνονται σε πολλούς τομείς, όπως οι παρέες με ζευγάρια, το συγγραφικό συνάφι, η τακτική συμμετοχή σε διαδηλώσεις στους δρόμους για κοινωνικούς αγώνες, ο στρατός, η θαμόνωση των καφενείων, οι επαγγελματικοί συνάδελφοι, οι συνταξιδιώτες σε εκδρομές, η κατάνοιξη μέσα στην εκκλησία για τα μέλη της κοινότητας που συμμετέχουν σε θρησκευτικές λειτουργίες. Η μοναχικότητα λείπει ως αίσθηση. Υπάρχουν τα διάφορα σύνολα που αναφέραμε προηγουμένως, αλλά παράλληλα αρκετές ιστορίες αφορούν ένα παντρεμένο ζευγάρι που μέσα στην αρμονική συντροφικότητά τους μοιράζονται την ανάγκη τους να αδράξουν τη μέρα, το carpe diem, σε πολλούς, με πολλούς και διαφόρους τρόπους.
όλα μαζί και ένα-ένα έλεγαν κάτι που τις διέφευγε. Ένα χεριτόνι πέρασε ξυστά από την κουρτίνα που ανέμισε τρομαγμένη. Τι ώρα ήταν? Ρολόι πουθενά. Αναζήτησε μηχανικά το κινητό της, σιωπηλό, ξεχασμένο στο σακίδιο, χωρίς φόρτιση. Ησυχία στο ξενοδοχείο. Παρά ήταν πρωί για τα δεδομένα τους. Κάτι τζιτζίκια μονάχα έπιαναν ευσυνείδητα δουλειά. Τσάκισε εκείνη τη σελίδα στο βιβλίο που διάβαζε όλη τη νύχτα, άϊπνη κατά τη συνήθειά της, πρώτη βραδιά σε αλλιώτικο από το γνωστό της χώρο. Είχε φτάσει στη σελίδα 280, στο τέλος της γης, και εκείνος γύρισε από την τραπεζαρία φορτωμένος με το δίσκο. Καφές, γάλα, κρουασάν και όλα τα καλά του Θεού σε πυραμίδα. Μέσα στην ησυχία του πρωινού ακούστηκε δοξαστικά το ρολόι από την πλατεία του χωριού. Μία, δύο, τρεις, άρχισαν να μετράνε μαζί τους χτυπούς γελώντας δυνατά πριν περάσουν στη βεράντα, ριγώντας στην πρωινή ψύχρα σταλμένη από τη θάλασσα που έλαμπε κάτω και πέρα από πράσινους και γαλάζιους μπαξέδες. Ελιές, σικές, κλίματα και δύο-τρία σπίτια με κόκκινη στέγη και αυλή. Πάντοτε, στις διακοπές, συσχετίζανε και συγκρίνανε τους τόπους και ανακεφαλαιώνανε πώς μοιάζουν μετά τόσα χρόνια που έχουν να έρθουν, που είχαν τα παιδιά μικρά. Και να, ακριβώς το ίδιο δωμάτιο τους είχαν δώσει. Φαντάσου σύμπτωση. Και πότε ήταν ακριβώς? Ο Αλέξης πήγαινε νηπιαγωγείο ή δημοτικό? Και η Γεωργία είχε γεννηθεί. Θυμάσαι? Ήθελε να του διηγηθεί εκείνη την παλιά ιστορία. Θολά ξέφτια ανέβαινε αργά-αργά μέσα της. Σκουλαρίκι στη μύτη με τον κωδικό αυτόν την είχε καταχωρήσει στο μυαλό της. Και τώρα την ανέσυρε χαμογελώντας με τρυφερότητα. Και την διηγόταν στον εαυτό της πρώτα, αλλάζοντας, επινοώντας ξανά το παρελθόν, αφαιρετώντας όσο ήθελε. Γιατί όχι? Στο νησί, στενικιαζόμενα, αραχτή, πόσα χρόνια πριν, και από το διπλανό δωμάτιο, είχαν ακούσει για πρώτη φορά εκείνο το γέλιο να πιάνει όλο το χώρο, να εξαπλώνεται καλοκαιράκι απόγευμα και τα παράθυρα ανοιχτά, παραδεισένιο. Ερχόταν απαλού, αισθησιακό, ναρκισσευόμενο και κυκλογύριζε και ξεσπούσε ασυγκράτητο όλο εκρήξεις και όλο δυνάμωνε, σαν να διηγόταν μια ιστορία που κάποτε όλοι γνωρίζανε και με τον καιρό την είχαν ξεχάσει. Και ήταν γι' αυτό έτσι βουτυγμένη στην κατήφια. Γέλιο νέας γυναίκας που αγκάλιαζε όλο το απόγευμα το τετράγωνο, την πόλη. Ποια ήταν? Ήταν ευτυχισμένη με τόσα λίγα ή μήπως με πολλά? Της έδιναν πολλά αυθινής, έναν απόλυτο έρωτα ίσως, μια τέτοια τελειότητα που αυτοί από καιρό είχαν πάψει να ονειρεύονται. Ήταν μήπως μια ξένη γυναίκα, μια μετανάστρια, μαθημένη με δυσκολία να κερδίζει τη ζωή και γι' αυτό έτοιμη να αναγνωρίσει τη χαρά και να την υποδεχτεί καθώς της πρέπει? Ήταν ένα νεαρό, σαχλό κορίτσι που είχε δεχτεί το πρώτο ερωτικό φιλί και χαίρεται φιλάρεσκη με τον νεαρό εραστή, πρωτόγνωρα αγκαλιάσματα και χάδια, θέλει να του αρέσει, δεν τον χορταίνει, κάτι τέτοιο? Ή μήπως πάλι είχαν βρεθεί ξανά χαμένοι για χρόνια, κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο οι παλιοί εραστές, να διηγούνται ο ένας τον άλλον τη ζωή που έζησε ο καθένας χωρίς τον άλλον? Τι άδικες, χαμένες, μάταιες ώρες, προσπαθώντας να ταιριάξουν με το λάθος θέλει, χωρίς κατανόηση ή διορατικότητα, χωρίς διέστηση ή πάθος, χωρίς να μπορούν ή να θέλουν να δώσουν και να πάρουν ικανοποίηση, όπως αυτοί ήξεραν κάποτε. Δεν είχαν βγει μπροστά στο μπαλκονάκι για καφέ, ούτε εκείνο το απόγευμα, ούτε το επόμενο. Και το γέλιο δεν είχε ξανακουστεί. Το άλλο πρωί όμως, στο διάδρομο, είχαν πέσει πάνω στο νεαρό που έσπρωχνε το αναπηρικό καροτσάκι της φίλης του. Ένα κατάξανθο κορίτσι μέσα στην καλή χαρά, με σκουλαρίκι στη μύτη και λογόμπρα. Το θυμόταν εκείνος? Όχι έτσι ακριβώς, κάτι όμως θυμόταν. Ή όχι? Και η χθεσινή τους μέρα, με εκείνο τον αέρα τον τρελό που είχε σηκώσει άσπρα μεγάλα κύματα, πήγαιναν και έρχονταν βογκώντας στην παραλία ένα παιχνίδι για τα παιδιά, να τσιρίζουν πηδώντας ξανά και ξανά, μια χαρούμενη αφρισμένη αγκαλιά, αλλά πολύ πιμιδέν, πόσο μάλλον που συνέφιασε στο λεπτό, μαύρισε γύρω-γύρω το σκηνικό της εθρίας και ακολούθησε εκείνη καλοκαιριάτικη μπόρα.
Ο αέρας βέβαια τη νύχτα είχε πέσει. Μήπως θα ήθελε να βγουν για ένα περίπατο στο χωριό. Έχουν καιρό. Η θάλασσα μπορεί να τους περιμένει. Βλέπει τα τριαντάφυλλα, μικρά άγρια τριαντάφυλλα στο φράχτη, που εξηγούν με το άρωμά τους κάτι που είναι δύσκολο να το πεις με λόγια. Και το χώμα κάτω και η άμμος, έχοντας κουρίνει, λαμπυρίζει κάπου-κάπου χαϊδεμένη από το νέο ήλιο. Να τα κλείσει της έρχεται όλα αυτά στο κουτί της ανάμνησης. Ορθογώνιο κουτί, φτιαγμένο με παλιά κοχύλια, να τα πάρει μαζί της.